καλύτερος σαν ομάδα, με περισσότερο βάθος, με πολύ αυτοματισμούς. Ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάτε ότι μέχρι πριν από ένα μήνα πάλευε για να γλιτώσει από την τελευταία θέση. Κατά συνέπεια θα ήταν πολύ, αν θέλετε, εκτός της πραγματικότητας, αν περίμενα ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει ή να αντέξει 40 λεπτά σε μια πίεση σε ένα τέτοιο γήπεδο. Σίγουρα όμως αυτό που είδα και μου άρεσε ήταν πρώτον η καλή ατμόσφαιρα που υπήρξε. Φανταστική ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Επίσης το ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έδειξαν μια αγωνιστικότητα που ήταν αυτό που μπορούσαν να δώσουν. Και γενικά ότι κύλησε ένα παιχνίδι σε αθλητικά πλαίσια και είχε ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκεια του. Αυτό με ικανοποίησε. Ο Άρης ήταν καταπληκτικός, ο Τσαλδάρης ήταν καταπληκτικός. Ο ΠΑΟΚ άντεξε και πίεσε για ένα δεκάλεπτο. Έκανε πρεμιέρα με τον Άρη ένας πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Ντάριους Ουάσιγκτον. Η ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο ήταν καταπληκτική. Το φιλμ του αγώνα. Η ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο ήταν για μία ακόμα φορά εντυπωσιακή. Στο παραδοσιακό ντέρμπι της συμπρωτεύουσας, ο Άρης επικράτησε του ΠΑΟΚ με 83-73, διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις από την ήττα στο Μιλάνο για την Ευρωλίγκα μέσα στην εβδομάδα. Ο δικέφαλος του Βορρά ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα και προηγήθηκε με 23-17 στην πρώτη περίοδο. Με πρωταγωνιστές του Σκουπιλουάκη και Χαριτόπουλο, που έκαναν θράψεις στα τρίποντα και τα επιθετικά rebound. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε εντελώς. Η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ αντεπιτέθηκε, πήρε προβάδισμα στο σκορ για πρώτη φορά στον αγώνα με 25-24 και έκτοτε δεν έχασε την πρωτοπορία, χτίζοντας μάλιστα και διαφορά 8 πόντων με τη λήξη του μηχρόνου, 43-35. Με τους Ουάσιγκτον, Τέρι και Ελιάδη να δίνουν λήξεις. Το δεύτερο δεκάλεπτο άλλαξαν πολλά μέσα στο παιχνίδι. Σταματήσαμε να λειτουργούμε πρώτα στην άμυνα και μετά στην επίθεση. Στην επανάληψη, η μορφή του παιχνιδιού δεν άλλαξε. Οι κίτρινοι δεν απειλήθηκαν καθόλου από τον ΠΑΟΚ. Έπαιξαν κατά διαστήματα πολύ καλό μπάσκετ, ενώ έφτασαν να προηγούνται λίγο πριν το τέλος, ακόμα και με 20 πόντους διαφορά, 79-59. Το τελικό 83-73 υπέρ των γηπεδούχων κρίνεται απόλυτα δίκαιο. Με τον Δημήτρη Τσαλδάρη να προσθέτει μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση του Παλμαρέτου, με 22 πόντους και 5 στα 5 τρίποντα. Σημασία έχει, όπως κάθε φορά, η νίκη της ομάδας. Εντάξει, τώρα, αν είμαι εγώ, έτυχε πάλι και ήμουν εγώ. Από τον ΠΑΟΚ, οι 25 πόντοι του Ιμπραήμ Κουτλάι δεν έφτασαν. Νάτος ο πρωταγωνιστής, νάτος ο Δημήτρης Τσαλδάρης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην Μπασκετούπολη, Δημήτρη. Πώς είναι να είσαι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, μόλις ότι είπε σωστά στη συνέντευξη τύπου ότι ναι, η ουσία είναι να νικάει η ομάδα, να είσαι ο πρωταγωνιστής, ο πρώτος σκόρερ, ο καλύτερος παίκτης στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είμαι πρωταγωνιστής. Πρωταγωνιστής είναι ο Άρης. Αυτό μένει και αυτό πρέπει να τονίσουμε για άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει πρωταγωνιστής σε ένα ομαδικό άθλημα. Σε αυτή είναι η γνώμη δική μου. Δημήτρη, απλώς κέρδισε ο καλύτερος, αυτός είναι ο τίτλος του ντέρμπι. Κέρδισε ο καλύτερος, ναι, γιατί εμείς παίξαμε καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Καταρχήν θέλω να πω και εγώ, όπως είπε και ο πρόεδρος πριν, ότι έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, σε αθλητικά πλαίσια. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί το ελληνικό μπάσκετ έχει ανάγκη τέτοια παιχνίδια. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το αγωνιστικό, εμείς μετά το πρώτο δεκάλεπτο βρήκαμε το αγωνιστικό πρόσωπό μας και παίξαμε τον μπάσκετ που θέλουμε να παίζουμε. Και σαφώς νομίζω ότι έχουμε και περιθώρια βελτίωσης. Δημήτρη, τι πρόσθεσε ο Ντάριους Ουάσιγκτον στο παιχνίδι σας, έτσι σε μια πρώτη ανάγνωση, ίσως και βιαστική? Τι πρόσθεσε? Εντάξει, τον ενθουσιασμό, γιατί είναι παίκτης ενθουσιώδης. Χτες η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο προπονητής, με την είσοδο του άλλαξε το ρυθμό του παιχνιδιού. Αυτό λέει και ο Βασίλης Κονομίδης με την ταχύτητα, λέει. Εντάξει, βέβαια, ένας παίκτης από μόνος του δεν φτάνει να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Ήταν η ομάδα που άλλαξε το πρόσωπό της και, και στην άμυνα παίξαμε καλύτερα και επιθετικά ήμασταν πιο ομαδικοί. Αλλά σίγουρα με την προσφύγη του Ουάσιγκτον, που είναι ένας παίκτης επίπεδο NBA, έπαιζε, μην ξεχνάμε, στο Σαν Αντώνιο, πιστεύω ότι θα είμαστε και ακόμα καλύτεροι. Με Νίκο Γκάλη σήμερα στην Πίτα μίλησες, Δημήτρη?
Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω και θα το ήθελα πάρα πολύ. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τι είπε ο Νίκος Γκάλης, που είχε πολλά χρόνια να βρεθεί σε εκδήλωση κοπής πίτας του Άρη πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη. Είναι γιορτή για όλα τα παιδιά τώρα στην αρχή της χρονιάς. Ήμουν καλεσμένος κι εγώ, ήρθα κι εγώ. Εύχομαι να φέρω γούρι στην ομάδα. Έχω να έρθω σε πίτα από τότε που ήμουν αθλητής κι εγώ. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία. Καλές επιτυχίες στον Άρη μας, σε όλα τα τμήματα. Και εύχομαι να είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Πάει καλά ο Άρης, είναι στους στόχους τους. Πιστεύω ότι γίνεται και καλή δουλειά από πλευράς διοίκησης. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά. Εύχομαι στον Άρη να ανεβεί και περισσότερο, να είναι και πιο ψηλά. Δημήτρη Τσαλδάρη, η δική σου καλή απόδοση, σταθερά καλή δική σου απόδοση στα τελευταία παιχνίδια του Άρη σε όλη τη σεζόν. Ουσιαστικά έχει αρχίσει, έχει υποκινήσει και λογικά μια συζήτηση για την εθνική ομάδα. Σε όλα αυτά εσύ τι κάνεις? Κλείνεις τα αυτιά, τα ακούς και προχωράς ακόμη περισσότερο, σου δίνουν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη? Τι? Πώς τα εισπράττεις? Εντάξει, το κεφάλαιο αυτό, εντάξει, κακά τα ψέματα το ακούω και εγώ από εφημερίδες, δημοσιογράφους, διαβάζω και ακούω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε για την εθνική ομάδα. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ μέλλον, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρωλίγα και στο κύπελο. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή, η εθνική ομάδα έχει ένα σπουδαίο προπονητή που πάντα κάνει το καλύτερο για αυτή την ομάδα και νομίζω για άλλη μια φορά θα κάνει το καλύτερο. Εκείνος αποφασίζει. Και όπως έχω πει, ξέρει ποιες είναι οι ανάγκες της ομάδας. Και... Αισθάνεσαι, γιατί σωστά απαντάς, πολύ λογικά απαντάς, έχεις απόλυτο δίκιο. Αισθάνεσαι ο νέος Χατζιβρέτας εθνικής ομάδας, δηλαδή ο παίκτης του προπονητή, σκυλή στην άμυνα. Γράφει από όπου σηκωθεί όταν χρειάζεται, είναι σκόρερ ικανός. Το αισθάνεσαι έτσι, γιατί αυτό τον παραλληλισμό κάνουν, αυτός ο παραλληλισμός γίνεται. Εντάξει, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου εγώ. Είναι λίγο δύσκολο. Δημήτρη, του Άρη του λείπει μία νίκη για να σφραγίσει το top 16 της Ευρωλίγκας. Υπάρχει μία αστάθεια μέσα έξω. Ίσως είχε βάλει πιο ψηλά τον πήχη στην αρχή για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι γίνεται, πού οριοθετείτε τους στόχους σας πια? Όχι, όσον αφορά το top 16 έχουμε ήδη προκριθεί. Σωστά, σωστά, ναι. Και μαθηματικά. Όσον αφορά το κομμάτι της Ευρωλίγκας, έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε δύο νίκες. Από εκεί και πέρα στην επόμενη φάση θέλουμε να παρουσιάσουμε το καλύτερο μας πρόσωπο, γιατί θα είναι σπουδαία παιχνίδια και να καταφέρουμε να περάσουμε στα play-off. Όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, η αλήθεια είναι ότι κάποια περίοδο δεν παίζαμε τον μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε. Χάσαμε και ένα εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανιόνιο και μετά ένα παιχνίδι της Ευρωλίγκας με τη Μιλάνο και άρχισε μια κρίση εισαγωγικά. Από εκεί πέρα νομίζω ότι έχουμε βρει και την ταυτότητά μας, την αγωνιστική και το καλό μας πρόσωπο και όσο είμαστε συγκεντρωμένοι και κάνουμε αυτά που μας ζητάει ο προπονητής, νομίζω θα είμαστε στο μέλλον ακόμα καλύτεροι. Μάλιστα. Δημήτρη Τσαλδάρη, θα σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στην Μπασκετούπολη. Μείνε λίγο εκεί στο στούντιο για να δεις ατμόσφαιρα από Αλεξάνδριο, να τη δεις πια εκτός παιχνιδιού, γιατί έχουμε πολύ ωραία πλάνα από την παρακάμερα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Παρακάμερα από το Αλεξάνδριο και συνεχίζουμε με τη συζήτησή μας. Το σκηνικό στο Αλεξάνδριο ήταν στημένο για να υποδεχθεί τους δύο αιώνιους αντίπαλους της Θεσσαλονίκης. Η υποδοχή βεβαίως στους φιλοξενούμενους δεν θα μπορούσε να γίνει με τραγούδια και επιφωνήματα. Στην είσοδο της ομάδας του ΠΑΟΚ, οι οπαδοί του Άρη σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, αλλά ουδέποτε ξέφυγαν από το μέτρο. Εξάλλου, στις εξέδρες του Αλεξάνδριου υπήρχαν όπως πάντα άλλωστε και όμορφες παρουσίες που κοσμούσαν τη διεξαγωγή ενός ντέρμπι. Το γήπεδο σύστηκε, αλλά η εικόνα που έχει κάνει το γύρο του κόσμου τελευταία χρόνια είχε ακόμα κάποια λεπτά για να εμφανιστεί. Το πανηγύρι είχε αρχίσει στους ήχους των τυμπάνων, του πολέμου, και ο Άρης θεός του πολέμου ήταν. Οι εφαροί πρόσφεραν τη δική τους βοήθεια με τον τρόπο που μόνο αυτοί ξέρουν. Και όταν ήρθε η ώρα της παρουσίασης, κάθε κίτρινος πήρε το μερίδιο στην πίτα της αποθέωσης από το κοινό. Του Άρη Βαγκός. Η ώρα του Τζάμπολη είχε φτάσει. Η εικόνα που λέγαμε νωρίτερα. Ανατριχίλα. Στους δύο πάγκους υπήρχε έντονη κινητικότητα. Ο Κώστας Λεβαράκης δηλώνει με ένα χειροκρότημα την πίστη στους παίκτες του, ενώ ο Χέρμπερτ βάδιζε ανήσυχος.
Ντέρμπι αιώνιων μεν, αλλά η βαθμολογική διαφορά που χωρίζει τους δύο αντιπάλους άσκει μεγάλη πίεση στους γηπεδούχους. Η νίκη είναι μονόδρομος. Τα σχέδια του Άρη έχει βαλθεί να τα χαλάσει ο Ιμπραήμ Κουτλουάη, που ευστοχεί σαν δαιμονισμένος. Το ίδιο έκανε όμως και ο απίστευτος Δημήτρης Τσαλδάρης, που κάποια στιγμή αποσύρθηκε για να πάρει ανάσες και να δώσει την ευκαιρία στον Ντάριους Ουάσιγκτον να κάνει το φετινό ντεμπούντο του στην ελληνική Α1. Και μάλιστα κόντρα στην πρώην ομάδα του, με κάποιους αντιπάλους του τόπου Βεργίνης του συνδέει ένα κοινό παρελθόν, από πέρυσι στον ΠΑΟΚ. Το πάθος ξεκυλίζει από παντού, στους παίκτες, στους προπονητές και φυσικά στην εξέδρα. Σιγά σιγά ο Άρης αρχίζει και ξεφεύγει στο σκορ, στο ρυθμό των τραγουδιών του κόσμου και τα χέρια του Μότολα. Ουδής μπορεί να ξεφύγει από την ορμή της φωνής του κόσμου. Ειδικά όταν η διαφορά αγγίζει τη μεγαλύτερη τιμή της. Στο time out, ακόμα και οι cheerleaders δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Το κοντράστ είναι έντονο όσο πλησιάζουμε προς τη λήξη.